σχετικά, σχετικά με τις απόψεις της Επιτροπής Ιερότητος. Όχι, δεν είναι, δεν το απλά. Είπατε ότι θα απαντηθεί με επιστολή. Αυτό δεν το έχω εξοπλίσει, διότι έχω μέσα στο σώμα. Είναι ενημέρωση τώρα, γιατί δεν είναι για θέμα αυτό. Είναι απλά για ενημέρωση. Δεν είναι θέμα, θα είναι ενημέρωση. Εσύ είστε όλοι. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο επί της επιστολής της κυρίας Γαβγεράκη. Πώς δεν υπάρχει λόγος, κύριε Πρόεδρε. Τέλος πάντων, προχωρήστε και θα δούμε. Δεν υπάρχει λόγος τώρα για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν υπάρχει λόγος να το ξανασυζητήσουμε. Την απόφαση επίσημα της Επιτροπής Ιερότητας την έχουμε. Εντάξει, οπότε δεν είναι και τα γεννάτε τώρα θέμα σε αυτό. Να προχωρήσω και όσον αφορά μια ανακοίνωση αποχώρησης η οποία θα πρέπει να σας την έχω μοιράσει και θα σας τη διαβάσω κιόλας, του κυρίου Κοφώνη Δευτέρη, προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Πάτουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω την απόφασή μου να αποχωρήσω από την παράταση της Ομονικής Αντιπολίτευσης Πάτμος. Την απόφαση αυτή την πήρα συνυπολογίζοντας και σεβόμενος βέβαια τους ανθρώπους που μου έδειξαν εμπιστοσύνη με την ψήφο τους. Ο λόγος που με οδήγησε στην απόφασή μου αυτή είναι ότι η αντιπολιτιστική στάση που τηρεί ο επικεφαλής της παράταξής μου δεν με εκφράζει, καθώς θεωρώ υποχρέωσή μου ως Δημοτικός Σύμβουλος να συμβάλλω στα μέγιστα για την πρόοδο και την ανάπτυξη του νησιού μας. Άλλωστε, αυτή την εντολή μας έδωσε ο Πατμιακός Λαός και οφείλω να τη σεβαστώ. Μετά την κοινοποίηση αυτής της ανακοίνωσής μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, συνεχίζω ανεξάρτητα της παράταξης που εκλέχθηκα χωρίς καμία εμπάθεια και με διάθεση προσφοράς. Έτσι θα μπορώ έτοιμα να ασκώ την κριτική μου, αλλά και σαφώς να υπερψηφίζω και να επικροτώ ό,τι θετικό προτείνεται. Με εκτίμηση, Κοκκόνης Ελευθέρης, Δημοτικός Σύμβουλος, Δία μου πάτε. Ναι, ο κύριος Πρόεδρος, πάνε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, μεταξύ των θεμάτων της σημερινής διάταξης της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λάβαμε και μια επιστολή ανοιξιατοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου της παράταξής μας, του κ. Λευτέρη Κοκκόνη, την οποία, κύριε Πρόεδρε, μόλις τώρα αναγνώσατε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το να ανεξαρτητοποιηθεί κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος από μια Δημοτική Παράταξη είναι μέσα στα πλαίσια των δημοκρατικών διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία ενός Δήμου. Αρκεί βέβαια οι λόγοι αυτοί οι οποίοι αναφέρονται να είναι οι πραγματικοί και όχι προσχηματικοί για κάποιο σκοπό, συκοφαντώντας και στοχοποιώντας τον επικεφαλή μιας παράταξης, στον οποίο ουδέποτε ανέφερε αυτά τα οποία επικαλείται στην επιστολή. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω το εξής, πως αν σε αυτή την ανεξαρτητοποίηση αναγραφόταν ο πραγματικός λόγος που μου ανακοίνωσε ο κύριος Κοκκόνης όταν συναντηθήκαμε, σήμερα δεν θα έπαιρνα το λόγο να μιλήσω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα έκανα μόνο μία γραπτή δήλωση λέγοντας, αγαπητέ Δευτέρη, σέβομαι την απόφασή σου, αλλά όπως σου είπα, δεν συμφωνώ με την πράξη σου επειδή δεν με εκφράζει. Και σήμερα θα είχα υποβάλει την παρέτησή μου χωρίς καν να μιλήσω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και όλα τελειώνουν εδώ. Επειδή όμως σε αυτή την ανεξαρτητοποίηση σκόπιμα, κατά τη γνώμη, δεν αναφέρονται οι πραγματικοί λόγοι και αδίκως συκοφαντούμε και φύγομαι, είμαι υποχρεωμένος να πω την αλήθεια. Γιατί εμείς οι αιρετοί πρέπει να λέμε την αλήθεια για να μαθαίνετε από τους συμπολίτες μας, αλλά και από το σώμα. Καταρχάς, ο λόγος που αναφέρεται στην επιστολή, ότι δηλαδή δεν τον εκφράζει η αντιπολιτευτική μου στάση, είναι πέρα για πέρα αναλυθής. Πρώτον, ουδέποτε μέχρι σήμερα υπόθηκε από το συγκεκριμένο σύμβολο η παραμικρή διαφωνία ή ένστασή του για την τακτική που ακολουθούμε στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
απόδειξη ότι ψήφιζε και αυτός ό,τι ψηφίζαμε και εμείς και οι υπόλοιποι σύμβουλοι της Πάρταξης. Δεύτερον, όπως συνηθίζουμε πριν από κάθε συνεδρίαση, κάνουμε ως Πάρταξη προσυνεδρίαση. Ποτέ μα ποτέ δεν ανέφερε την παραμικρή αντίρρηση ή έστω πρόταση που να μην συμφωνήσουμε μαζί. Επικαλούμε και τις μαρτυρίες των άλλων συμβούλων της Πάρταξής μας. Τρίτον, από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα, σε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, πάρθηκαν 72 αποφάσεις, από τις οποίες 63 ψηφίσαμε ως παράταξη την πρόταση της Δημοτικής Αρχής και διαφωνήσαμε μόνο σε 9. Πλήρη λοιπόν στήριξη στη Δημοτική Αρχή. Τέταρτο, επιπλέον, όποτε χρειάστηκε η Δημοτική Αρχή να κάνει Δημοτικό Συμβούλιο και δεν είχε απαρτία, η Δημοτική μας Παράταξη συμμετείχε για να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν πλήρη στήριξη στη Δημοτική Αρχή. Αγαπητοί συνάδελφοι, φυσικό είναι μια φορά μέσα στους 6 μήνες να έρθουμε και σε κάποια αντιπαράθεση, είτε με κάποιον σύμβουλο της πλειοψηφίας, είτε με τον Δήμαρχο, είτε με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνεδρία της 28ης Δεκεμβρίου, κατά την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού, εκεί πέρα, εντάξει, ήρθαμε σε μια αντιπαράθεση. Τι είναι πιο φυσιολογικό? Η αντιπολίτευση είναι για να ελέγχει την πλειοψηφία. Σε εκείνη λοιπόν τη συνεδρίαση, να υπενθυμίσω πως αυθόρμητα οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής μας έφυγαν και παρέμεινα εγώ εδώ λέγοντας ότι θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό χωρίς ανταποδοτικά τέλη. Πράγμα το οποίο και έγινε εκ των υστέρων. Πότε λοιπόν και ποια αντιπολιτευτική τακτική ακολουθήσαμε, η οποία ήταν εις βάρος των συμφερόντων των συμπολιτών μας και του Δήμου μας. Ο λόγος λοιπόν που επικαλείται ο κύριος Λευτέρης δεν είναι ο άλλης, είναι άλλος. Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν είμαι υποχρεωμένος με πολύ λίγα λόγια να αναφέρω τον πραγματικό λόγο της ανεξαρτητοποίησης του, χωρίς πρόθεση καμία και διάθεση να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί του, αλλά και με κανέναν από τους δημοτικούς συμβούλους. Ήταν 27 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, μια μέρα πριν τη συνεδρίαση αυτή, που σας ανέφερα προηγουμένως, 28 Δεκεμβρίου. Βρεθήκαμε μαζί με φίλους σε κάποιο βραδινό τραπέζι. Όταν τελειώσαμε, γύρω σε 10.30 ώρα, μου λέει θέλω να μιλήσω. Στην ολιγόλεπτη κουβέντα που είχαμε, μου ανακοίνωσε ότι για αυτούς και για αυτούς και για αυτούς τους λόγους τους οποίους ούτε θέλω, ούτε πρέπει να πω, αυτό είναι κάτι το οποίο εκμυστηρεύτηκε σε μένα, δεν πρόκειται να τους πω, θα συμπαραταχθώ με την παράταξη του Δημάρχου. Όπως καταλαβαίνετε, ξαφνικά όταν μου ανακοινώνεται αυτό, μένω άφωνος. Με ψυχραιμία όμως, του λέω, Λευτέρη, κάνε αυτό που νομίζεις. Εγώ όμως θέλω να ξέρεις ότι θα παραιτηθώ αμέσως όταν το κάνεις αυτό. Ενημέρωσε και τους άλλους δημοτικούς συμβούλους της παράταξής μας. Και πες μου αν έχεις μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχεις συμφωνήσει. Και μου λέει ναι. Αυτή ήταν η ολιγόλεπτη κουβέντα μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν την πικρία μου και την αγωγή μου. Ποιος λοιπόν είναι ο λόγος της αξιοποίησης? Για τους προσωπικούς του λόγους, τους οποίους σέβουν, αλλά δεν μπορώ να τους δεχθώ, η ανεξαρτητοποίηση αυτή είναι το πρώτο σκαλοπάτι για να γίνει αντιδήμαρχος.
Όπως του είπα, τα σέβομαι, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ. Αυτός λοιπόν είναι ο πραγματικός λόγος αξιοποίησης του και όχι ότι διαφωνεί με την αντιπολιτευτική τακτική μου. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Αν έγραφε τους πραγματικούς του λόγους, του είχα πει ειλικρινά, δεν θα ήμουν σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να λέω αυτά τα πράγματα. Θα αναλάμβανα την ευθύνη του, θα αναλάμβανα και εγώ τη δική μου ευθύνη και θα αποχωρούσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά λοιπόν είναι τα γεγονότα και όπως είπα χωρίς πρόθεση δεν θέλω να κατηγορήσω έναν φίλο, έναν συνεργάτη που γνωριζόμαστε από το 1980 και έναν σύμβουλο που ήταν ο πρώτος και τον ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε να με παροτρύνει μαζί με τους άλλους δημοτικούς συμβούλους να κατέβω σε εκλογές του 2019 γιατί όπως είχα πει δεν είχα σκοπό να κατέβω. Τι κάνω εγώ τώρα από εδώ και πέρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ως πρώην δήμαρχος με θητεία 9 χρόνια και επικεφαλής μιας παράταξης με υπερήφανους δημοτικούς συμβούλους που σημαία πάντοτε είχαμε και έχουμε την ανιδιοτέλεια, τη διαφάνεια, την εντιμότητα, την εργατικότητα, το ήθος και την αξιοπρέπεια, σέβομαι τις διαφορετικές απόψεις και τις θέσεις των δημοτικών αρχών. Δεν μπορώ όμως να δεχθώ σε καμιά περίπτωση τέτοιου είδους συμφωνία για ορισμό αντιδημάρχου γιατί απλούστατα ξεπερνά τη δεοντολογία μου, τις αρχές μου, τις κόκκινες γραμμές που έχω θέσει στη ζωή μου. Επειδή λοιπόν ως επικεφαλής της παράταξής μας πρέπει να υπερασπιστώ την πολιτική αξιοπρέπεια και το πολιτικό ήθος των συμβούλων μου αλλά και το δικό μου. Επειδή εμείς οι αιρετοί πρέπει να είμαστε παράδειγμα ανιδιοτέλειας προς τους δημότες μας, επειδή ως δήμαρχος πρώην με τη σιωπή μου δεν έχω δικαίωμα να πληγώσω τους συμπολίτες μου που πίστεψαν σε μας, επειδή θέλω να συνεχίσω και μετά τη θητεία μου στο Δήμο να κοιτάζω τους συμπολίτες μου στα μάτια, επειδή θέλω τα παιδιά μου να είναι υπερήφανα για τον πατέρα τους όπως εγώ είμαι υπερήφανος για τους δικούς μου γονείς, επειδή όμως με την επιστολή του ο δημοτικός μας σύμβουλος Λευτέρης διαφωνεί με τον τρόπο που ασκώ τα καθήκοντά μου και επειδή ποτέ δεν με ενδιάφεραν οι θέσεις και τα αξιώματα, αντιθέτως από οποιοδήποτε θέση υπήρξα ταπεινός στρατιώτης και ως εκπαιδευτικός αλλά και ως δήμαρχος υπερασπιζόμενος το κύρος των θεσμών και την αξιοπρέπεια των συνεργατών μου και εφόσον ο μοναδικός λόγος της ανεξαρτητοποίησης του είμαι εγώ, το προτείνω να παραμείνει στο συνδυασμό μας, να κάνει όμως δήλωση ότι μέχρι λήξη της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής δεν επιθυμεί τη θέση του Αντιδημάρχου και εγώ, αν το κάνει αυτό, υποβάλλω αμέσως την παρέτησή μου από μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε η παράταξή μας να ακολουθήσει διαφορετική πορεία από αυτή που ακολουθεί μαζί μου. Διαφορετικά θα παραμείνω στη θέση μου μέχρι τον ορισμό του ως αντιδήμαρχος και στη συνέχεια θα καθορίσω την περαιτέρω στάση. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, με αυτά τα λόγια αποχωρώ από τη σημερινή συνεδρίαση με πικρία και με απογοήτευση για αυτά τα οποία αναφέρονται στην επιστολή. Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω κύριε Πρόεδρε ότι... Θα κλείσει από το ίδιο το μικρόφωνο.
Καταλαβαίνω την πικρία του κυρίου Στόικου, διότι ξεκίνησε αυτή η πικρία από τις εκλογές με την αναμέτρηση του με τον σημερινό τον κύριο Πέντε. Διότι ενώ είχαμε 400 ψήφους, ξέρω εγώ τη διαφορά τέλος πάντων μεταξύ των συνδυασμών, χάθηκαν αυτοί, χάθηκαν 30 και αυτό βέβαια σίγουρα δεν έπεσε βαρύ. Με αποτέλεσμα σιγά σιγά να αλλάξει και η συμπεριφορά του. Το οποίο εμένα με ενοχλούσε. Δηλαδή με έβρισκαν άνθρωποι στον δρόμο, άνθρωποι που μας στήριξαν, άνθρωποι που μας ψήφισαν και να λέμε, μα γιατί, τι γίνεται, τι έγινε με τον κύριο Στόικου και δεν μας μιλάει μια καλή μέρα. Και πιστεύω ότι και με άλλους συναδέλφους πρέπει να έχει συμβεί. Δεν μπορεί να τα λένε μόνο σε μένα. Και προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε την κατάσταση. Κουρασμένος το ένα τ' άλλο. Εντάξει, όλα αυτά σιγά σιγά. Αρχίζοντας τις προσυνεδριάσεις, από τις πρώτες προσυνεδριάσεις κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή ξεκινήσαμε, όλοι οι Δήμοι ψήφισαν για παράδειγμα τον Πρόεδρο. Εμείς όχι, μην ψηφίσουμε τον Πρόεδρο γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Μπορεί να το καταλάβω, πρόεδρος και με δύο και με πέντε ψήφους, με ένα ψήφο θα έβγαινε. Εμείς τι για να φανούμε οι κακοί. Στον Αντιπρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Ενώ προτείνα και ήθελε και ο κύριος Μίχας, είναι εδώ, μπορεί να μας πει, να μπαίνει ο πρόεδρος στο λιμενικό ταμείο, όχι γιατί είσαι καλός και θα σε κάνω τι θέλω, να βάλουμε τον κύριο Μελιανό, ο οποίος τον Νίκο τον Μελιανό, ο οποίος θα τους ταρακουνήσει τα νερά. Επιτροπές. Όχι, δεν θα πάμε, δεν θα μπούμε σε επιτροπές. Μα πώς είναι δυνατόν, δεν θα κάνουμε τη δάστρη, δεν θα βοηθήσουμε καν τίποτα. Στην ΠΕΡ. Όταν ήρθε η ώρα της ΠΕΡ, με παίρνει τηλέφωνο ο κύριος Στόικος από το γραφείο που ήμουν και δούλευα και άλλον άλλο τα άφησα στη μέση για να τον ψηφίσω στην ΠΕΡ. Δηλαδή, άλλοι για τους μισούς θα είναι να μπαίνουν και οι άλλοι μισοί να μην μπαίνουν. Στον προϋπολογισμό. Για όλα αυτά βέβαια πάντα μπορεί να πω και συνάδελφοι ότι πάντα είχα αντίρρηση στις προσυνεδριάσεις, άσχετα αν δεν ήθελα να χαλάσω την ομάδα, να δω πού θα πάει η ιστορία. Προϋπολογισμός. Πόσες φορές κύριε Πρόεδρε τον πήρα το τηλέφωνο τον κύριο Στόικο να βρεθούμε όλοι μαζί να μιλήσουμε για τον προϋπολογισμό. Δεν σήκωνε το τηλέφωνο. Θα μπορούσαμε όλοι μαζί και θεωρώ ότι ο προϋπολογισμός που έφερε η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν άλλαζε στο ελάχιστο η διαφορά ήταν με το δικό μας τον περσινό. Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα την αντιδήμαρχο. Με το θέμα του κληροδοτήματος του κυρίου Γρίλη. Μπορείτε να μας πείτε γιατί δεν δόθηκε το κληροδότημα του κυρίου Γρίλη για τα άτομα τα οποία είχαν ανάγκη έστω και αυτά τα 150 ευρώ. Για μένα, για εσάς, δεν ξέρω για ποιον άλλο μπορεί να μην είχαν, ανάγκη. Να μην τα έχουμε ανάγκη τόσο πολύ. Όμως θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι το Χριστούγεννα δεν είχαν να πάρουν κρέας. Για ποιο λόγο δεν τα δώσατε. Να μας πείτε, εδώ. Λοιπόν, ναι. Φέραμε την άλλη μια φορά πάλι με μια απευθείας ανάθεση. Και θέλω να ρωτήσω, εμείς δεν κάναμε απευθείας αναθέσεις, κύριε Γιάνγκο? Όχι, δεν κάναμε. Κάναμε απευθείας αναθέσεις. Γιατί τόσο άλλος για μια ανάθεση η οποία έγινε αυτά τα 20.000 που έχει το δικαίωμα η Δημοτική Αρχή να τα κάνει, να γίνει τόση φασαρία για αυτή την απευθείας ανάθεση? Λοιπόν, όλα αυτά σιγά σιγά στην πορεία άρχισαν να με στεναχωρούν, διότι πράγματι βοήθησα το Δήμο, το θεωρώ και το λέει και ο κόσμος και εδώ και οι συνάδελφοι και μέσα και έξω από το Δήμο. Και αν χρειαστεί αυτά που λέει ο κύριος Στόικου, και αν χρειαστεί και ζητηθεί βοήθειά μου, θα την ξαναδώσω πάλι. Διότι εγώ δεν είμαι ούτε εγωιστής, ούτε θύχθηκε το εγωισμό όπως θύχθηκε του κύριου Στόικου. Επειδή έφυγα εγώ ή επειδή έχασε τις εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Βίλης Ωμάς και δύο υπάλληλοι του Δήμου, οι οποίοι θα συνερχόταν αρχές του Δεκέμβρη για να μοιραστούν τα χρήματα, τα οποία υπόψη είναι ότι οι αιτήσεις είχαν γίνει επί θητείας του κ. Στόικου, είχε ληφθεί η απόφαση τον Απρίλιο του 2019, για να μοιραστούν για τα Χριστούγεννα.
Άργησε λίγο επειδή είχε κάποια προβλήματα υγείας και η σύζυγος του κυρίου Βίλιο απουσίαζε και η υπάλληλη, η κυρία Λιάπη που ήταν στην επιτροπή, απουσίαζε και συνήθω λίγο καθυστερημένα. Όμως σε κάποια στιγμή, όταν η επιτροπή είχε ήδη συνέλθει, επειδή εμείς κανένας από τους συμβούλους δικούς μας δεν γνώριζε ποια άτομα ήταν αυτά οι οποίοι θα παίρνουν το, από το πληροδότημα τα χρήματα αυτά, είτε άποροι ήταν, είτε ορφανά τέκνα, είτε χείρες. Ο κύριος Φάκος ήρθε και εμένα και την κυρία Λιάπη που ήταν στην επιτροπή και είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δρομοδότηση από την δικηγόρο, γιατί δεν πρέπει να μοιραστούν, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν άτομα τα οποία δεν το δικαιούνται. Προφανώς επειδή είχε δεχτεί ο ίδιος τις αιτήσεις, γνώριζε ποια άτομα ήταν και προφανώς ήσουν αγνώριζαν αν υπάρχουν άτομα που το δικαιούνται ή όχι. Κατόπιν αυτό εγώ εφόσον και δεν θα το ψηφίσω και αν δεν υπάρχει η γνωμοδότηση από την δικηγόρο. Κατόπιν αυτού ζήτησα ότι μιλήσαμε και με την δικηγόρο καθώς επίσης και με τον επιτρόπο. Ο δικηγόρος είπε ότι πλέον ακολουθείται μια νέα διαδικασία. Υπάρχει μια επιτροπή κληροδοκιμάτων στην ΣΥΡΟ, η οποία πρέπει και να επικυρωθεί βέβαια και η κατάσταση, αλλά και η διαθήκη και θα πρέπει να σταλεί στην Επιτροπή Κληροδοκιμάτων, η οποία θα πάρει πλέον χρόνο. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν μοιραστήκατε, που δεν μοιραστήκαν τα χρήματα. Βέβαια, παρόλα αυτά, μπορώ να πω ότι για αυτό το θέμα, ενώ είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του να μην μοιραστεί γιατί δεν του δικαιούνται άτομα και το είπε και σε μένα και στην κυρία Λιάπη, μετά το είπε σε μένα τον ίδιο ότι αφού και ο Επίτροπος μας είπε ότι δεν δίναμε ιδιαίτερη σημασία, αλλά αν τυχόν μοιραστεί, κύριε Γενή, κάποια άτομα που δεν τη δικαιούνται θα χρειαστούν σε εσάς, οπότε εμείς δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία εφόσον τα χρέαμε σε εμάς. Σε περίπτωση που γινόταν μια διαφοροποίηση όπως είχε πει και ο κ. Στόγιος, δεν προχωρήσαμε και θα γίνουν πλέον νόμιμες διαδικασίες. Όμως ο κ. Στόγιος με πήρε τηλέφωνο, εφόσον δεν μοιράζει, και άρχισε να μου είπε προσωπικά σε μένα ότι εφόσον είστε ανίκανοι και δεν μπορείτε να το μοιράσετε, ρίχνετε το βάρος. Και ενώ μου είχε πει ότι. Και έχω ζητημάτια του κύριου. Κακό τώρα, όμως, κύριε Πρόεδρε, σε διακόπτω, παίρνει τέτοια έκταση το θέμα. Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται. Απόντος του κύριου Ιστορικού, απόντος του κύριου Ιστορικού, τώρα είτε βολές, ο οποίος δεν είναι εδώ να σας απαντήσει για αυτά που λέτε. Λοιπόν, θα μου δώσετε το λόγο μετά, εντάξει. Συγγνώμη. Καμία αντίρρηση να τελειώσω, όμως με διακόπτω. Μετά μπορείτε να σας δώσω το λόγο. Επειδή μπορώ να τα πω αυτά και όταν θα είναι ο κύριος Ιστορικός σαφώς. Απλά επειδή έτυχε εκείνη την ημέρα να είμαι και με τον κύριο Βέρο και να συζητάω, γιατί είχαμε μια επικοινωνία. Τα είπα αυτά και στην προηγούμενη συνεδρία, αν θυμάστε καλά, οπότε που ήταν μπροστά και δεν υπάρχει λόγος. Τα έχω ξαναπεί πάλι την προηγούμενη φορά, σχέδωσα να δεν αναφερθήκαν ούτε από. Υπάρχουν καταγεγραμμένα κλπ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην. Τέλος πάντων, μπορώ να δώσω λίγο το λόγο στον κύριο Δήμαρχο και μετά αν θέλει κάποιος άλλος. Εγώ έχω ζητήσει το λόγο, μετά τον κύριο Δήμαρχο, αν θέλετε να δώσετε το λόγο. Δυστυχώς αυτά είναι λίγο περίεργες καταστάσεις. Εγώ θα σεβαστώ αυτό που είπε ο κύριος Γαρδιέρης και επειδή υπήρξε αναφορά στο όνομά μου, στο πρόσωπό μου, από τον κύριο Στόικο, θα σεβαστώ την απουσία και δεν θα τοποθετηθώ, κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το κομμάτι και θα δώσω, αν μάλλον να δώσετε εσείς το λόγο στον κύριο Γαρδιέρη. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πολυετή μου παρουσία εδώ στο Δήμο, ως Δημοτικός Σύμβουλος, έχω δημιουργήσει πολλούς φίλους και διαφορετικής ηλικίας και έχουμε παραμείνει φίλοι. Έχω κάνει και αντιπάλους, αυτό είναι αυτονόητο, από τη στιγμή που ασχολούμαι με τα κοινά του νησιού, και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να χαλάσω και φιλία ετών για θέμα δημοτικά ζητήματα. Όμως εδώ θέλω να θυμίσω στο φίλο μου τον Λευτέρη τον Κογκόνη ότι είπε δεν ψηφίσαμε πρόεδρο, το έφερες Λευτέρη μου ως θέμα, ναι. Μήπως θυμάσαι στις τρεις τελευταίες φορές που ήμουν υποψήφιος με ψήφισε κανείς εμένα της αντιπολιτεύσεως.
Όχι. Κανένας. Όσο για τον αντιπρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου... Λέτε σήμερα, κύριε Ο κύριος Μίχας, ο κύριος Μίχας, συνάδελφος ο Νικόλας ο Μίχας, είπε ότι δεν θέλει να πάει. Για τις άλλες διαφορές που είχες, όντως, ναι, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα, τα οποία αυτά δεν έπρεπε να μας στείγουν τώρα, επειδή δεν ψηφίσαμε τον πρόεδρο. Λοιπόν, όσο για το κληροδότημα που είπατε, κύριε πρόεδρε, και το αναπτύξατε, νομίζω ότι ο Γρηγόρης ο Στόικος σας έδειξε τον τρόπο που πρέπει να γίνει. Αυτός ήταν ο τρόπος που πρέπει να γίνει. Έπρεπε να γίνει ένα ξεκαθάρισμα στη λίστα και γι' αυτό δεν έκανε κακό νομίζω. Το αναργήσαμε, για να μην πω αργήσαμε και λέω αργήσαμε. Εσείς κάνατε αυτόν τον τρόπο. Όλα αυτά τα χρόνια του προηγούμενου κάνατε αυτόν τον τρόπο. Υπήρχε ποτέ γνωμοδότηση στο βαρολογείο τώρα. Οπωσδήποτε παίρναμε στοιχεία. Όπως λέτε, παίρναμε στοιχεία. Παίρναμε στοιχεία. Παίρναμε στοιχεία. Παίρναμε στοιχεία. Γιατί δεν το κάνουμε. Εμείς πήραμε την πρωτοβουλία και το κάναμε. Εσείς τι φοβηθήκατε και δεν το κάνατε. Δεν φοβηθήκαμε τίποτα. Θα το κάνουμε. Θα το κάνετε. Αυτό ακριβώς. Δεν φταίει ο Γρηγόρης ο Στόικος. Να σα απαντήσω να σου παλιώσω του σύμβουλου. Θα απαντήσω ο κ. Τέλος πάντων, τελείωσα. Αλλά όπως το θέλετε, πηγαίνετε. Θα σας απαντήσω εγώ λοιπόν σε αυτό το λόγο. Όπως θέλω, όποτε θέλετε. Γιατί ακούστε να δείτε. Επειδή εγώ έχω υπάρξει δημοτικό σύμβουλο, ο πρόεδρος είναι πρώτη του θητεία. Πολύ απλά, επειδή καλά είπε, πετάχθηκε κάποια στιγμή ο κ. Τσαμπαλάκης και είπε ότι εσείς έχετε ψηφιστεί από άτομο της αντιπολίτευσης και είναι ο κ. Νικίας Τσαμπαλάκης. Αν δεν κάνω λάθος. Δεύτερο. Άρα λοιπόν, ανέβηκε το πρώτο. Γιατί ανέβηκε το πρώτο, δεν κατάλαβα. Πάρτε τα γραμματέα, η κυρία Ελισσέου, η προϊσταμένη, τα έχει όλα γραμμένα. Είναι μυστική ψηφοφορία, αν δεν κάνω λάθος. Ορίστε. Είναι μυστική ψηφοφορία, αν δεν κάνω λάθος. Τα ψηφοδέλτια θα σας δώσει. Να προχωρήσω λίγο παρακάτω. Όσον αφορά το κληροδότημα όμως, θέλω να σας πω ότι η προηγούμενη αντιπολίτευση, στην προηγούμενη δημοτική περίοδο, δεν ζήτησε ποτέ για τέτοια θέματα. Γνωμοδότηση, ίσα ίσα τη στήριζε ανοιχτά. Γιατί ήξερε τον λόγο που ανέφερε και ο κύριος Οκόνης, ότι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Άρα δεν ήταν ευκαιρία για μικροπολιτικές και λαϊκισμούς. Άρα λοιπόν, συνετά η προηγούμενη αντιπολίτευση της προηγούμενης δημοτικής περίοδου, συνετά λοιπόν κατά τη γνώμη μου, γιατί και εγώ υπήρξα αντιπολιτευόμενος κάποια στιγμή, δεν έθεσε τέτοιο ζήτημα, γιατί δεν μπορούσε να παίζει παιχνίδια πολιτικά στον ανθρώπο που είχαν ανάγκη αυτό το κληροδότημα. Είναι δεδομένο, και απορώ που το υπερασπίζεστε ακόμη, είναι δεδομένο ότι έγινε για πολιτική σκοπιμότητα. Δεν θέλω να το πλατιάσω όλο το θέμα, σας είπα ότι δεν θέλω να μιλήσω γιατί δεν είναι παρόν εδώ ο κύριος Στόικος, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί και από κανέναν άλλο το θέμα. Θέλω να κλείσει εδώ, αν είναι εύκολο. Κύριε Δήμαρχε, εγώ δεν ήμουν στη συζήτηση που έγινε μεταξύ του Προέδρου και του πρώην Δημάρχου, οπότε καταλαβαίνετε ότι ό,τι και να πείτε εσείς τώρα, ό,τι και να πει ο Πρόεδρος, εγώ δεν μπορώ να το αντικρούσω. Γιατί δεν είμαι σίγουρο. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, εντάξει. Επειδή να κλείσω και όλα τα συζήτηση στον λόγο. Όποιος σας έχουν καταλογιστεί και έχετε φάει στο κεφάλι πολλές χιλιάδες, σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, όχι σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ. Θα ξέρετε πολύ καλά ότι και οι ίδιοι υπάλληλοι που έχουν υποστεί αυτό το τίμημα, εάν ακούνε ότι θέλουν νομοδοτήσεις για ένα τέτοιο ζήτημα, το οποίο μπορεί να πάει σε καταστατικό έλεγχο και να είναι υπόλογοι, λοιπόν, εγώ θα προστατεύσω τους και τους υπαλλήλους και τους αιρετούς μου. Επειδή να συνεχίσω, θα πάρει το λόγο, αλλά... Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι είναι δεδομένο ότι αισθάνομαι λύπη και για την αποχώρηση από το συνδυασμό μας του συναδέλφου του Λευτέρη του και φίλου του Λευτέρη του Κοκκόνη. Φυσικά δημοκρατία έχουμε και ο καθένας ό,τι θέλει κάνει και όπως θέλει εκφράζεται και δεν θα αλλάξει τίποτε μεταξύ εμένα και του Λευτέρη του Κοκκόνη. Και φυσικά λυπάμαι για την πικρία που φέρει ο αρχηγός συνδυασμού μας ο Γρηγόρης ο Στόικος και θέλω να ελπίζω ότι όσα είπε με το χρόνο
να το ξανασκεφτεί και να επικρατήσει λογική και να παραμείνει στο Δήμο, γιατί θεωρώ ότι θα είναι ένας από τους χρησιμότερους δημοτικούς συμβούλους λόγω της πείρας του. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σνάδη. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Σύμβουλοι, όλοι προφασιστήκαν με τη διανομή του κληροδήματος του Γρήλη του Στέφανου ότι κάπου ήταν ο ένας, κάπου ήταν ο άλλος. Μία ερώτηση. Αναπληρωματικά μέλη δεν έχει αυτή η Επιτροπή? Για να μην κολλήσει η αργή, διότι δεν θα το καθιδώ, αλλά στον κάμπο πάνω από 20 άτομα με πιάσανε, λέει Μανώλη, τι έγινε με το κληροδότημα? Όταν ήσασταν εσείς επί κυρώζει, το παίρναμε. Τώρα τι γίνεται, λέω παιδιά, δεν είμαι συμπολίτευση, δεν ξέρω. Λοιπόν, όσο και αυτό για το κληροδότημα, όσο για την αποχώρηση του Λευτέρη, ο χρόνος θα δικαιώσει το Λευτέρη ή το Στοϊκό. Λίγη υπομονή, παιδιά, και θα δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κύριε, σας καλωσορίζουμε και μπορεί να μην είναι να γιορτάζουμε εμείς στο Αγίου Βαλεντίνου, αλλά θεσμικά είναι μια ημέρα που τιμούμε το έτερο νήμιση. Έλληνας ήταν, δεν ήταν Βαλεντίνο, Ντίνος ήταν. Άλλο γιορτάζει. Ντίνος τον λέγαμε. Εσύ και ειδικά μας γιορτάζει άλλο. Αλλά είναι μια ευκαιρία που δεν κάνουμε. Θα τιμούμε το έτερο νήμιση, χρόνια πολλά στο σε όσους τιμούμε το έτερο νήμιση, επί τη ευκαιρία της ημέρας. Αρχίζει η 14η του μηνός Φεβρουαρίου, η συνεδρία της 14ης του μηνός Φεβρουαρίου, το έτος 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3, στο Δημοτικό Κατάστημα είναι σε τακτική συνεδρία, σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου 3852 του 2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του νόμου 4555 του 2018 και ισχύει για τη συζήτηση το κάτω της θεμάτων. Πρώτον, έγκριση για άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας. Δεύτερον, λήψη απόφαση της ετήσιος της ενορίας αποστόλου Θωμάς Μεντιάς. Τρίτον, έγκριση σύναψη σύμβαση με την εταιρεία ανακύκλωση σχεδόν ΑΕ. Τέταρτον, λήψη απόφαση περί ανανέωση ή μη μισοτηρίων συμβολέων. Υποβολή πρότασης, πέμπτον, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης των πράσινων ταμείων για περιβαλλοντολογική ευαισθητοποίηση. Τώρα, εκτός από αυτά τα θέματα, έχουμε και άλλα δύο τα οποία θα σας γυρώσω αμέσως μετά, εκτός ημερήσιας διάταξης. Το ένα για αυτό που είδατε και ένα της εισήγησης του αντιδημάρχου του τουρισμού κ. Σταπαλέμη. Αλλά πριν από αυτό έχω δύο ανακοινώσεις. Η μία είναι η οποία σας την έχω μοιράσει και τις δύο. Η μία είναι της κυρίας Γαβυράκη, που αφορά την ιερότητα του νησού που ζητάει κάποιες διευκρινίσεις. Γνωρίζετε το θέμα, θα απαντήσουμε και εγγράφως στην κυρία Γαβυράκη, να την ενημερώσουμε τι ισχύει όσον αφορά το θέμα της Επιτροπής Ερώτησης και τι λέει ο νόμος κλπ.